Οι απώλειες των μελών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων αυξάνονται και πληθύνονται συνεχώς, χωρίς φυσικά να ακούγεται η αλήθεια στον τουρκικό λαό, ενώ δεκάδες πλέον τουρκικά οχήματα ανατινάζονται από επιθέσεις με FPV drone από τους Κούρδους. Το Τζερι TV δημοσίευσε το υλικό από 7 επιθέσεις με FPV drone, εναέριες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τις κουρδικές μονάδες. Το κέντρο τύπου του YPG μοιράστηκε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις εναέριες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή ΖΑΠ των ανταρτικών ζωνών Άμυνα Μέντια στο Βόρειο Ιράκ. Μεταξύ 3 και 11 Ιουλίου, οι βάσεις του τουρκικού στρατού εισβολής στην περιοχή Σεχίντελή, Δυτικό Ζάπ, Έγιναν στόχο κουρδικών μη επανδρομένων οχημάτων. Οι βάσει των Τούρκων εισβολέων στην περιοχή αντίσταση Τζιρέ Αμίντιε χτυπήθηκαν από αέρος δύο φορέ, οι βάσει στην περιοχή αντίσταση Τζιρέ Μπαχάρ χτυπήθηκαν από αέρος μία φορά και οι εισβολεί στην περιοχή αντίσταση Σεργκελέ χτυπήθηκαν από αέρο τέσσερι φορέ. Μέσω των συνεχών αεροπορικών του επιχειρήσεων, οι δυνάμει ελευθερία του Κουρδιστάν πέτυχαν υψηλό επίπεδο τακτικού βάθου, δημιουργικότητα, ικανότητα και τεχνική απόκτηση, ενώ το τουρκικό κράτο κατοχή δεν ανακοίνωσε τι απώλειε που υπέστη, προκειμένου να σταματήσει το επίπεδο που έφτασαν οι αντάρτε μα και ο αντίκτυπο που θα έχει στην Τουρκία θα είναι μεγάλο. Γι' αυτό το τουρκικό κράτο κρύβει τα χτυπήματα που δέχεται σε απροσδόκητα μέρη και ώρε. Εμείς ως δυνάμεις ελευθερίας του Κουρδιστάν θα δημοσιεύσουμε όλες τις πληροφορίες με το βίντεο των αεροπορικών επιχειρήσεων των μονάδων μας όπως κάνουμε πάντα. Καταλήγει η ανακοίνωσή τους. Από την άλλη η τουρκική ιστοσελίδα στο X αποκαλύπτει το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τουρκικός στρατός σε βόρειο Ιράκ και βόρεια Συρία από τα κουρδικά ντρόουνς. Το PKK έχει δημιουργήσει εργαστήρια κατασκευής drones FPV σε περιοχές μεταξύ Σουλεϊμανίγια και στα Oricantil στο Βόρειο Ιράκ. Οι Κούρδοι έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού για υλικά μέσω της Ουκρανίας των Ευρωπαϊκών Αγορών Drone της Γεωργίας και του Ιράν στοχεύουν να παράγουν τα δικά τους εναέρια οχήματα ακόμα και κινητήρες ντρόουν. Γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη πυρομαχικών και ωφέλιμων φορτίων για μη επανδρομένα κουρδικά αεροσκάφη FPV, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών διάτρησης θωράκισης, ανέφερε η ίδια. Οι Κούρδοι είναι άξιοι πολεμιστέ, κάνοντα χρήση φτηνών μη επανδρομένων συστημάτων, με τα οποία έχουν στην κυριολεξία τρομοκρατήσει τι τουρκικέ δυνάμει, που δεν ξέρουν πλέον πώ θα φυλαχτούν. Αν συνεχιστούν οι απώλειε σε νεκρού και βαριά τραυματίε για τον τουρκικό στρατό, τότε η Άγκυρα θα εξετάσει σοβαρά το γεγονό να αποσύρει τι δυνάμει τη από Ιράκ και Συρία, ειδικά αν οι Κούρδοι κάνουν χρήση ακόμα πιο ισχυρών και μεγαλύτερων ντρόουν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.